Λένε κάποιοι προπονητές, έχουν κάποια φιλοσοφία ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ομάδα που χάνει δύο συνεχόμενα παιχνίδια, υπάρχει η περίπτωση να δούμε κάποιες αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας σας. Και θεωρώ προσωπικά ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια η ομάδα, όπως και εσείς είπατε, δεν ήταν τόσο καλύτερες οι ομάδες, ώστε η Καλονή να μην μπορεί να κάνει μισή ευκαιρία. Και λέω μισή ευκαιρία, ξεκαθαρίζω ότι σήμερα δεν είχαμε ούτε ένα σουτ να πάει προς την εστία του ατρομήτου. Όλα πήγαν out. Αν δείτε το βίντεο, τον αγώνα, δεν πήγε κανένα προς την εστία, δηλαδή να αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Όλα φύγανε 4-5 όσα γίνανε έξω. Ήμασταν τελείως ακινδύνοι και θα έλεγα ότι ήμασταν έρμεο, ειδικά σήμερα στο παιχνίδι του ατρομήτου, ο οποίος είχε δύο δοκάρια, είχε κλασικές ευκαιρίες και θα έλεγα ότι ένα 3-0 θα ήταν ένα δίκαιο σκορ για τον ατρομήτο. Θέλω να μου πείτε αν θα δείτε. Τι θέλετε να σας απαντήσω. Τι θέλετε να σας απαντήσω. Αν θα υπάρχουν κάποιοι. Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τον αναγνώρισα εγώ. Και οι δύο αντίπαλοι που παίξαμε ήταν καλύτεροι. Για την ομάδα σας, αν πρόκειται να προχωρήσετε σε κάποιες αλλαγές στη σύνθεση. Μα είναι δυνατόν να σας πω εσάς από τώρα, αν θα κάνω αλλαγές. Θα δω το. Είστε ικανοποιημένος, δηλαδή. Θα δω το κύκλο εργασίας της ομάδος και θα δούμε τι θα γίνει. Άλλο αν είμαι ικανοποιημένος ή δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν σημαίνει ότι με το πρώτο αυτό θα τιμωρήσω τους παίκτες μου. Δεν είναι τιμωρία το να κάνετε κάποια αλλαγή στη σύνθεση της ομάδας. Δεν είναι τιμωρία. Αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Οι παίχτες, όπως και κάθε προσπάθεια ενός που εργάζεται, θα πρέπει να στηριχτεί. Μάλιστα. Να στηριχτούν.